Η άμεση και έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τα χειρότερα τα ξημερώματα στη Λάρνακα, καθώς βιτιοφόρος στο οποίο βρίσκονταν υπολείμματα καυσίμου τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ δύο υπάλληλοι βρίσκονταν στη διαδικασία καθαρισμού του. Εκ πρώτης οψίως, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ήταν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε στη διαδικασία καθαρισμού των καταλήπων, των καυσίμων των οποίων υπήρχαν στα ντεπόζιτα του βιτιοφόρου όχημα και κατά τη διαδικασία καθαρισμού είχε χρησιμοποιηθεί ένα πλειστικό μηχάνημα το οποίο λειτουργούσε με μηχανή καύσης και φαίνεται ότι οι αναθυμιάσεις οι οποίες υπήρχαν στον χώρο εκεί δημιούργησαν την πυρκαγιά. Ένας εκ των υπαλλήλων, ο οποίος βρισκόταν πάνω από την δεξαμενή του βιτιοφόρου, πήδηξε από ύψος περίπου 2,5 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Διακομίστηκε στο τμήμα πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου νοσηλεύεται με κάταγμα στα πόδια. Ο αστυνομικός σταθμός Ορόκλινης διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία και το επαρχιακό γραφείο επιθεωρήσεως εργασίας Λάρνακας. Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Νομίζω ότι την γλιτώσαμε ακόμα μια φορά και ελπίζω οι υπεύθυνοι να είναι έτοιμοι να μετακομίσουν αυτά τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο συντομότερο. Ελπίζω να κινηθούν, να είναι μια προειδοποίηση για να μην κλάψουμε θύματα. Είμαι κάτοικος εδώ 25 χρόνια και ακόμα ακούμε τα ίδια. Μετακίνηση των δεξαμενών αλλά και όλων των υλικών που σχετίζονται με τα δηληστήρια ζητούν οι δήμαρχοι Λάρνακας και Λιβαδιών. Εντείνουμε τις προσπάθειες μας σε συνεννόηση και πάντοτε σε συνεργασία με τον Δήμο Λιβαδιών, ο Δήμος Λάρνακας, έτσι ώστε πλέον να φύγουμε από τα λόγια, να φύγουμε από τις υποσχέσεις και να πάμε σε συγκεκριμένες ενέργειες, συγκεκριμένα έργα, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να φύγουν αυτές οι εγκαταστάσεις από την πόλη μας. Ζούμε πάνω σε μια ορολογιακή βόμβα και επιτέλους οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Φτάνει πια, η υπομονή δεν υπάρχει. Πρέπει επιτέλους να λυθεί το σοβαρό του το πρόβλημα την μετακίνηση των εγκαταστάσεων. Το θέμα θα τεθεί επιτάπητο σε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Τρίτη, παρουσία όλων των εμπλεκομένων.